δικαστήριο του γλύπτου του Ζήστο που λέγαμε προηγουμένως στο Πάνιο Ζήστο, γνωστός Φλωρεντιανός γλύπτης. Και μετά πήγα στο Παρίσι για απλώς κάτι σαν έρευνα επιπλέον για τη δουλειά μου και συνεργάστηκα με ανθρώπους του χώρου μου πάνω σε μοντέρνο κόσμο που κάνανε πειραματισμούς με ευθύλη υλικά. Μάλιστα. Αργότερα, αφού είχα και τη δυνατότητα, σκέφτηκα να επισκεφθώ την Κορέα της Σεούλ, που πραγματικά πολιτισμός 1000 και πάνω χρόνων έχουν μείνει πολύ ζωντανά τα στοιχεία του ακόμα σήμερα στην κουλτούρα και την ιδιοσυγκρασία του. Και εγώ οπωσδήποτε επηρεάστηκα πάρα πολύ. Τι βρήκατε εκεί? Και εκεί, τι να σας πω, βρήκα κάτι τελείως. Οτιδήποτε έχουμε εμείς εδώ, οι δυτικοί που λέμε, γενικά όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε μπορεί να βρείτε εκεί. Εγώ λέω ότι εκτός από το συναίσθημα, στο οποίο τα συναισθήματα γενικώς που μοιάζουν, σε τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε ότι μοιάζουν. Σκέφτεστε δηλαδή μελλοντικά να κάνετε μια σειρά έτσι από έργα οπωσδήποτε, που θα είναι επηρεασμένα από εκεί? Είναι στο πρόγραμμα. Είναι στο πρόγραμμα. Βέβαια αργότερα, γιατί θέλω λίγο ακόμα να εξαντλήσω την επτανησιακή κουλτούρα που έχω πιάσει, την επτανησιακή παράδοση που έχω πιάσει εκείνον τον χρόνο. Αλλά αργότερα οπωσδήποτε, γιατί έχω πράγματι μέσα μου πάρα πολλά εικόνες, στοιχεία και εμπνεύσεις που μου έχουν δώσει από εκεί. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτές τις πέντε, αυτή είναι η πέμπτη έκθεση, είπαμε έτσι. Ναι. Να δούμε λίγο τις προηγούμενες τέσσερις όσον αφορά το θέμα τους, θεματολογικά. Δηλαδή, η πρώτη τι ήταν? Ναι. Θεματολογικά, η πρώτη είχε να κάνει με κάποιες αναλύσεις από πινάκια του Καντίσκι, στην Ιταλία αυτή που είχα κάνει την έκθεση. Η δεύτερη έκθεση που είχα κάνει εδώ και η τρίτη ήταν στην ίδια εποχή, οπότε ήταν η ίδια δουλειά. Αναλύσεις, τι εννοείται αναλύσεις πάνω στους πινάκες του Καντίσκι? Παίρνει κάποιους πινάκες του Καντίσκι, είχα πάρει τρεις συγκεκριμένα και μέσα από αυτούς, αφαιρετικά και προσθετικά, ανάλογα κάθε φορά, γίνονται κάποιες αναλύσεις σχεδίων, από τα οποία σχέδια βγαίνουν μια σειρά κοσμημάτων. Μάλιστα. Ναι. Εμπνευσμένα λοιπόν από εκεί, από πίνακες του Καντίσκι. Ναι. Μετά εδώ πέρα στην Αθήνα, η πρώτη έκθεση που είχα κάνει, μάλλον οι δύο πρώτες στην Αθήνα, στο Δήμο του Χαλίου και στο Δήμο του Παπάγου, είχαν το ίδιο θέμα γιατί ήταν την ίδια εποχή. Και είχαν να κάνει με γεωμετρικά σχήματα, δηλαδή πιο πολύ έτσι η έμπνευση ήταν από γενικά σχέδια, δεν ήταν συγκεκριμένα από ένα θέμα, ήταν γεωμετρικά, ανοιξιάτικα από λουλούδια. Και ως επιτοπλίστων αυτό. Και η τρίτη έκθεση στο σπίτι της Κύπρου είχε να κάνει με αρχαία κυπριακά και με της Μακεδονίας τα ευρήματα. Κάποια όμως που αξιοποίησα που δεν είχαν ήδη πάλι αξιοποιηθεί. Ναι, πράγματα που δεν ήταν πολύ γνωστά. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Εσείς, από ό,τι ξέρω, δουλεύετε ασήμι. Ασήμι καθαρό. Έτσι ξεκινήσατε για τις προηγούμενες δουλειές σας? Ναι, όλες μέχρι τώρα ασήμι. Παρ' όλα αυτά ασχοληθήκατε με τα ευθέλη υλικά. Ασχολήθηκα. Γιατί δεν πήγατε προς εκεί? Ναι, είναι κάτι που, να σας πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν με εκφράζει, και για τη δουλειά που έφτιαχνα θεωρούσα ότι δεν θα μπορούσε να αποδοθεί τόσο καλά με αυτά τελικά μέχρι στιγμής. Αργότερα, για το μοντέρνο όμως μόνο κόσμο, για το μοντέρνο, όχι για τα παραδοσιακά. Ναι, για το μοντέρνο. Αργότερα πιστεύω ότι είναι κάτι που αξίζει να τον κόπο να δουλευτεί. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Πάρα πολλές, πραγματικά. Πάρα πολλές και ασύλληπτες έτσι για κάποιο μυαλό που δεν έχει. Ακριβώς. Δεν του είναι οικείο δηλαδή αυτό, δεν μπορεί να φανταστεί πόσα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς. Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο σήμερα, αφού κάναμε έτσι όλο αυτό. Και να δούμε, τι να δούμε, να δούμε πρώτα πώς δουλεύετε, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα έτσι από το εργαστήρι. Εδώ είναι περίεργος εγώ, να δω πώς δουλεύουν. Είναι ενδεικτικό, ομολογώ, διότι το βίντεο είναι εργαστηρική λήψη και δεν θα μας καλύψει απόλυτα. Εν διάφορη τόση, για να πάρετε κι εσείς μια γεύση, και ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος είναι περίεργος. Να δω, γιατί δεν ξέρω, όχι, δεν είναι θέμα τόσο περιεργίας όσο... Ελάχος το είπα. Δεν ξέρω πόσο θα μας καλύψει. Πόσο ενδιαφέρον. Ναι. Είναι δύσκολη δουλειά, θα έλεγα. Δύσκολη. Ναι, έχεις να κάνεις και με οξυγόνο και με κολλήματα και με τροπούς και με διάφορα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο το βίντεο. Εμείς θα μιλάμε από κάτω, θα έχουμε ήχο και θα μας εξηγεί η κυρία Γρόλιο τι ακριβώς γίνεται εκεί. Λοιπόν, εδώ τι κάνετε? Τώρα έχω πάρει ένα κομμάτι μετάλλο ασήμιστη προκειμένου και το λιώνω, ούτως ώστε να γίνει με οξυγόνο και προπάνιο σε πίεση, για να μπορέσει να χυθεί σε ένα ειδικό χώρο, ο οποίος μας δίνει ή τη φόρμα μιας πλάκας χοντρής ή τη φόρμα μιας βέργας χοντρής, ανάλογα τι θέλει κανείς να φτιάξει. Ναι. Στην προηγούμενη περίπτωση το έκανα βέργα.
Πλάκα, με συγχωρείτε. Πλάκα. Το οποίο μάλιστα, επειδή θέλω να του δώσω το επιθυμητό πάχος, το δουλεύω με πρέσα αυτό το εργαλείο. Είναι χειροκίνητο εδώ, βέβαια υπάρχει και μηχανοκίνητο. Το οποίο βέβαια εντάξει είναι μια λίγο επίπονη δουλειά και χρονοβόρα. Αλλά πρέπει... πρέπει πρώτα ναι, να περαστεί, να ρυθμιστεί από πάνω το μέγεθος, να περαστεί. Αφού περαστεί 2-3 φορές, μετά πρέπει να ζεσταθεί με τη φωτιά, να μαλακώσει κάπως το μέταλλο, η μάζα του ακριβώς, και να μπορέσουμε να το ξαναγυρίσουμε. Μισό λεπτό τώρα να το δούμε. Έχουν βγει και μηχανήματα νομίζω. Εξαιρετικά μηχανήματα. Και όλο και βγαίνουν καινούργια που βοηθάνε πάρα πολύ τη δουλειά. Εδώ τι κάνετε? Μετράτε νομίζω το πάχος. Εδώ μετράω το πάχος ακριβώς μετά το πάχος. Αν είναι αυτό που θέλετε. Ακριβώς, ναι. Αυτό που θέλετε. Μόνο που δυστυχώς... Εδώ πάλι οξυγόνο. Εδώ πάλι οξυγόνο προπάνιο και ζεσταίνω το μέταλ, την πλάκα που είδατε προηγουμένως. Γιατί? Γιατί πρέπει να μαλακώσει η μάζα του, ούτως ώστε να μπορέσει να δουλευτεί ξανά. Αλλιώς σκληραίνει. Αν δεν το ζεστάνει καλής, σκληραίνει και δεν μπορεί να το δουλέψει. Όταν λέτε να το δουλέψει, να το σκαλίσει ή να το ξαναπεράσει στην πρέση. Όχι, στην προκειμένη περίπτωση να το ξαναπεράσει στην πρέση. Ξανά. Α, να το βλέπουμε. Αυτό με το ζέσταμα είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται πολλές φορές, όπως λέτε, και για το να το δουλέψει κανείς, για να το σκαλίσει. Αλλά βέβαια και για να το... Ερασιτεχνικό το βίντεο, λέει, έχει κάνει και κόλπο εδώ πέρα. καλό είναι το βίντεο. Για ερασιτεχνικό είναι εδώ πάρα τώρα. Πολύ καλό. Εδώ έχουμε τη σέγα που λέμε εμείς στη δουλειά. Είναι το πριονάκι το λεπτό, το πολύ φίνο, που κόβει και πριονίζει οτιδήποτε φόρμα θέλει κανείς. Μάλιστα. Τώρα, εδώ είναι το καθάρισμα με τον τροχό, που περνάνε διάφορων ειδών ροδέλες, ναι, ανάλογα τη φάση που χρειάζεται κανείς. Εδώ στην προκειμένου γίνεται το λιώσι, το ηλίαση, συγγνώμη. Αυτό γίνεται τώρα? Τώρα, όχι. Εδώ είναι μια άλλη φάση, γυαλίσμα, πάλι με τον τροχό, φάση γυαλίσματος, ναι, που χρησιμοποιούμε τα σαπούνια, όπως τα λέμε εμείς στη δουλειά μας, κάποια βερνίκια. Είναι δύο. Αυτό είναι η πρώτη-τελευταία φάση του βερνικιού και υπάρχει και το άλλο, το ροσέτο που λέμε μετά το κόκκινο. Πρέπει να είναι παρακάτω. Θα το δούμε. Μάλλον δεν πιστεύω. Όχι. Έχετε όχι, δείξει ενδεικτικά τον ένα τρόπο. Όχι, έχω δείξει ενδεικτικά τον ένα τρόπο. Ναι. Εδώ όμως. Τώρα, εδώ ναι, είναι. Πολλές φορές γίνεται και με κερί. Το καλούπι. Το καλούπι, όπως τα λέγαμε, το μοντέλο προηγουμένως από το κόσμο. Και εδώ είναι μια μικρή έτσι, ένδειξη του πώς μπορεί να δουλευτεί το κερί. Τα οποία δουλεύονται όσοι αποκλείστηκαν με οδοντιακρικά εργαλεία. Ναι, ναι, πραγματικά είδαμε τροχούς, είδαμε τέτοια πράγματα. Αυτά όλα τα μηχανήματα έχουν βγει και άλλα νομίζω. Έχουν βγει και άλλα. Που είναι πανάκριβα. Αυτό ήθελα μου να θυμίζει σας πω. Μου θυμίζει τα εργαλεία του οδοντογιατρού που είναι πανάκριβα. Ακριβώς. Για να κάνει κανείς κάποιο εργαστήριο. Ναι. Και εδώ πρέπει να είναι πανάκριβα αυτά. Είναι πανάκριβα. Ακόμα και τα ευτελή υλικά που χρειάζονται, αναλώσιμα υλικά για να δουλευτεί το μέταλλο, οι ροδελίτσες που είδατε πριν, και αυτά το είδος τους είναι ακριβές. Αλλά πολύ περισσότερο τα μηχανήματα, δυστυχώς είναι πολύ ακριβά. Βέβαια υπάρχουν ωραιότητα τα μηχανήματα. Υπάρχουν πολύ καλά. Κάνουν τον τεχνίτη τέλειο. Πόσο καιρό δουλεύετε εδώ? Έχετε έρθει δηλαδή και έχετε πια μείνει? Από το 89. Δεν είναι πολύ καιρό? Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Και τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα? Να συνεχίσετε με το θέμα αυτό, έτσι, οπωσδήποτε. Το πτανησιακό. Ναι, έχω. Α, με το πτανησιακό ειδικά. Ναι, οπωσδήποτε, γιατί υπάρχουν πολλά που δυστυχώς δεν μπόρεσα να. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Με πόσα εκθέματα είστε στο κέντρο, στο Δήμο? Τα τεμάχια, ας πούμε, όλα μικρά μεγάλα, είναι 355. Για την ακρίβεια. Ο ειδικός 355 λέει. Συν 22 σχέδια. Συν 22 σχέδια. Γιατί γίνεται το σχέδιο πρώτα και μετά. Βγάζετε λοιπόν πρώτα το σχέδιο σε όλα. Σε όλα, ναι. Σε όλα βγαίνει πρώτα το σχέδιο και μετά κάνετε και το κόσμο. Και εκθέτετε και το σχέδιο και τα... Ναι. Έτσι.